Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καραθανασόπουλε. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Παίρνω αφορμή από το ρεπορτάζ που μόλις ακούσαμε και θέλω να σας ρωτήσω πώς θα τοποθετηθεί το ΚΚΕ επί της τροπολογίας για την ανάπλαση ΑΕ. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις, τις έχουμε καταγράψει. Σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί. Σας ακούω. Κοιτάξτε, εμείς θα καταψηφίσουμε την απαράδεκτη αυτή τροπολογία, η οποία αφορά μια αμαρτωλή εταιρεία που δεν είναι άλλη από την ανάπλαση Αθήνας ΑΕ. Όπως είχαμε καταψηφίσει και τον ιδρυτικό της νόμο επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018, έτσι και την τροποποίηση που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία το 2020 είχαμε καταψηφίσει. Γιατί ακριβώς αποτελεί ένα εργαλείο μέσω της οποίας υλοποιούνται μια σειρά έργα τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, ιδιαίτερα αυτών που συνδέονται με τον τουρισμό, με τα ξενοδοχεία, με την εστίαση. Αυτό είναι το δεδομένο το οποίο έχουμε εμείς. Και δεύτερον, θα ήθελα να τονίσω εδώ, γιατί ακούμε τώρα την αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην άλλα κόμματα, στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, ναι. Προσέξτε, τα χρόνια αυτά λειτουργίας της ανάπτυξης, της ανάπλασης Αθήνας ΑΕ, δεν ήρθε ποτέ ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας για τα έργα, για τον προϋπολογισμό τους, για τη χρηματοδότηση, ούτε καν για το προσωπικό που απασχολείται. Και να θυμίσω ότι όλο αυτό το διάστημα ήταν εκπρόσωποι μέσα και ο Δήμαρχος Αθηναίων, αλλά και εκπρόσωποι των παρατάξεων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Ασκείται λοιπόν και σε αυτούς, καταλαβαίνω, κριτική. Βεβαίως, γιατί όλα αυτά τα χρόνια εγκρυπτό από το Δημοτικό Συμβούλιο προχωρούσαν κοινή συνενέση στην λειτουργία της ανάπλασης Αθήνας ΑΕ. Άρα λοιπόν υπάρχει και μια υποκρισία σε όλο αυτό, με αφορμή την αλλαγή την οποία προχωράει η κυβέρνηση, που βεβαίως σχετίζεται και με την εκλογή του κυρίου Δούκα στο Δημαρχιακό Θόκο, αλλά πάνω απ' όλα όμως θέλει η κυβέρνηση ένα εργαλείο στα χέρια της, που επεκτείνοντας τη δράση του θα παρεμβαίνει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας στην κατεύθυνση αυτή που είπαμε, δηλαδή στο να μπορούν να εξυπηρετούν τα συμφέροντα με έργα που ικανοποιούν τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, και δεύτερον αποσπασμένα από την όποια λογοδοσία θα μπορούσε να είχαν στα δημοτικά συμβούλια αυτές οι ενέργειες. Κύριε Καραθανασόπουλε, να περάσουμε λίγο στο χώρο της παιδείας. Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά σήμερα στα μη κρατικά πανεπιστήμια κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Είναι γνωστή η θέση του ΚΚΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το απορρίπτεται κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για περαιτέρω εμπαρευματοποίηση της παιδείας. Ωστόσο, η κυβέρνηση προωθεί αλλαγές και στο κομμάτι της επαγγελματικής κατάρτισης των επαγγελματικών λυκείων κτλ. Εκεί αντιλαμβάνομαι ότι εμφανίζεστε επίσης αρνητική και είναι εύλογη η απορία. Με ποιο σκεπτικό, καθώς στόχος, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, είναι να δοθεί έμφαση στις ανάγκες τοπικών κοινωνιών να διασυνδεθούν με τις τοπικές αγορές, όπως για παράδειγμα η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, την οποία παρεπιπτόντως θυμίζω επισκέφθηκε για αυτό το λόγο ο Πρωθυπουργός χθες. Ναι. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από τα ζητήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και να πάμε μετά στο νομοσχέδιο που συζητήθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί διαφωνούμε με το νομοσχέδιο την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση? Γιατί επί της ουσίας τη διαμορφώνει, υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο την αναγκαία εκπαίδευση την επαγγελματική για τα νέα τα παιδιά, και επί της ουσίας τη μετατρέπει σε δεξιότητες με ημερομηνία λήξη, υποβαθμίζοντας την κατάρτισή τους. Και δεύτερον, ότι θα γίνουν ακόμη μεγαλύτερες περικοπές όσον αφορά τα προγράμματα αυτά και τα αναγκαία, προσαρμόζοντας τα ιδιαίτερα στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων για φτηνό, ευέλικτο και αναλώσιμο εργατικό δυναμικό. Γι' αυτό μιλάνε για δεξιότητες και όχι για ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτιση. Αυτή είναι η βασική κριτική την οποία κάνουμε στο νομοσχέδιο την επαγγελματική εκπαίδευση. Δεύτερον, για όσον αφορά για τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά, είναι αντιστροφή της πραγματικότητας όταν μιλάει η κυβέρνηση περί ελευθέρων πανεπιστημίων.
όταν αυτά τα νέα πανεπιστήμια που θα ιδρυθούν θα χρηματοδοτούνται από επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά θα είναι ακόμη μεγαλύτερη η πρόσδεση της γνώσης και της έρευνας στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Μια ασφιχτική πρόσδεση. Δεύτερον, θα κατηγοριοποιηθούν ακόμη περισσότερο τα πανεπιστήμια. Τρίτον, είναι η εμπορευματοποίηση, την οποία και εσείς αναφέρατε εισαγωγικά ως βασική άποψη του ΚΚΕ εναντίωσης σε αυτού του είδους τα ιδρύματα. Και βεβαίως η ύπαρξη και η λειτουργία τέτοιων είδους ιδιωτικών πανεπιστημίων θα οδηγήσει ακόμη περισσότερο στην υποβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, στην αξία. Ακόμη και αν τεθούν πολύ αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως επισημαίνει η κυβέρνηση, κύριε Καραθανασόπουλε. Κοιτάξτε, τα επιστημονικά κριτήρια τα είδαμε, για παράδειγμα, όταν μεγάλα ιδρύματα του εξωτερικού, αυτού του χαρακτήρα, Χάρβαρντ και μια σειρά άλλα, στην πρόσφατη κατάσταση με την Παλαιστίνη και την τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ και τη σφαγή των Παλαιστινίων, ακόμη και φωνές που ακούστηκαν τους απείλησαν με σταμάτημα της χρηματοδότησης. Λοιπόν, προσέξτε τι ελευθερία είναι αυτή, ένα. Δεύτερον, και πόσο αναβαθμισμένη είναι αυτή η γνώση όταν είναι προσδεδεμένη με τις ανάγκες του χρηματοδότη, του εκάστοτε χρηματοδότη κάθε φορά. Και από αυτή την άποψη είδαμε ότι θα συμπαρασύρουν αυτά, η ύπαρξη αυτών των σχόλων, τα δημόσια πανεπιστήμια σε υποβάθμιση των πτυχίων του, σε συρρήκνωση σχολών και σε συγχωνεύσει ακόμη περισσότερο των τμήματων, και βεβαίως θα διαμορφώσουν το έδαφος, ήδη το ανέφερε ο κύριος Πρωθυπουργός στην ομιλία του, σε άλλες πηγές χρηματοδότησης των δημόσιων πανεπιστημίων, άρα δηλαδή στην ακόμη μεγαλύτερη σύμπραξη και συνύφαση των δημόσιων πανεπιστημίων με τις επιχειρηματικούς ομίλους ή με άλλου είδους φορείς σε αυτή την κατεύθυνση. Ήσασταν σαφής. Στις πρόσθετες χρηματοδότησης. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Καραθανασόπουλε. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις τα τελευταία 24 ώρα η απόφαση του κυρίου Γεραπετρίτη να αποσυρθεί η ροζ ελληνική σημαία από το προξενείο της χώρας μας στη Νέα Υόρκη. Ακούγαμε και νωρίτερα, είχαμε ένταση και πάλι μέσα στην Βουλή. Θα ήθελα τη δική σας προσέγγιση. Εμείς τη χαρακτηρίσαμε σκοταδιστική ενέργεια της κυβέρνησης αυτή. Η απόφαση του κυρίου Γεραπετρίτη να αποσυρθεί το συγκεκριμένο έργο από το προξενείο. Και μάλιστα κάτω από την πίεση την οποία άσκησαν ακροδεξιά μορφώματα και τέτοιου είδους φωνές. Επί της ουσίας απολογείται η κυβέρνηση με αυτή την ενέργεια στην πίεση την οποία δέχτηκε, με την τροπολογία τη χθεσινή για την παροχή άδεια διαμονής σε μετανάστες κάτω από σκληρές προϋποθέσεις. Κύριε Καραθανασόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Σας εύχομαι καλές γιορτές. Να είστε καλά. Επίσης, καλές γιορτές σας και στους ακροατές μας.